Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Με αισιοδοξία ότι μπορεί να κλείσει ακόμη και σήμερα στη νέα συνάντηση το απόγευμα στις 4 το πακέτο των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, προσέρχεται το Οικονομικό Επιτελείο στις διαπραγματεύσεις με τους επικεφαλείς της Τρόικα. Στο τραπέζι έχουν πέσει εκτός από τον κεφαλικό φόρο, που μπορεί να ξεκινά από 150 ευρώ και να κλιμακώνεται προς τα πάνω, και προτάσεις έκπληξη που μένει να γίνουν αποδεκτές από την Τρόικα και τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Ανοιχτό άφησαν χθες το βράδυ, πήγε στο Υπουργείο Οικονομικών να κλείσει το πακέτο των 11,5 δις ευρώ ακόμη και σήμερα στη νέα συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 4 το απόγευμα. Η χθεσινοβραδινή διαπραγμάτευση δεν ήταν χωρίς εκπλήξεις. Ο Πολ Τόμσεν προσήλθε κανονικά στις 8.30 αλλά αναχώρησε πριν από τις 10 το βράδυ για να επιστρέψει λίγο μετά τις 11. Ανώτατη πηγή του Υπουργείου Οικονομικών έλεγε ότι έχουν πέσει στο τραπέζι προτάσεις έκπληξη που τελούν όμως υπό την έγκριση της Τρόικας και των τριών πολιτικών αρχηγών. Πέραν του κεφαλικού φόρου που μπορεί να ξεκινά από τα 150 ευρώ και να κλιμακώνεται προς τα πάνω για ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, εκμισθωτές ακινήτων και μη κατεπάγγελμα αγρότες που έχουν αγροτικά εισοδήματα. Μία από τις προτάσεις έκπληξη είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες των σχολείων για έσοδα έως 50 εκατομμύρια ευρώ. Μία άλλη σκέψη που θα προωθηθεί άμεσα εάν εγκριθεί είναι να περιέλθουν στο δημόσιο κεφάλαια και τόκια από αδρανείς τραπεζικούς λογαριασμούς που συμπλήρωσαν 20 ετία χωρίς να αναζητηθούν από τους δικαιούχους τους. Το 2009 είχαν βρεθεί σχεδόν 3 εκατομμύρια λογαριασμοί με ποσά από 3 έως 4 δις ευρώ. Μεγάλες προσδοκίες έχει το Οικονομικό Επιτελείο και από την πρόταση έκπληξη να εκμεταλλευτεί τα 8 με 10 δις ευρώ που εκτιμώνται τα εθνικά κληροδοτήματα, γι' αυτό και δημιουργήθηκε νέα επιτροπή στο Υπουργείο. Υπενθυμίζεται ότι το πακέτο των 11,5 δις ευρώ έχει κλειδώσει για τα 9,1 δις ευρώ από 6,5 δις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, 1,1 δις ευρώ από το όριο συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη και 1,5 δις ευρώ από διορθρωτικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, αναζητούνται άλλα 2 με 2,5 δις ευρώ που θα περιέλθουν από τη φορολογία για τα εισοδήματα του 2013 που θα δηλωθούν το 2014, όπως αποκαλύφθηκε από τις προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών που σχεδιάζει τις εξής παρεμβάσεις. Φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών ατομικών επιχειρήσεων με συντελεστή από 20 έως 30%. Κατάργηση αφορολόγητου για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Φορολόγηση επιχειρήσεων με βιβλία και στοιχεία. Κατάργηση φορολόγησης με τεκμαρτές και αυτοτελείς φορολογίες. Νέα φορολογική κλίμακα με 3 έως 4 κλιμάκια αντί για 8 σήμερα. Ανώτατο συντελεστή 30 από 45% σήμερα. Εξίσωση συντελεστών για επιχειρήσεις, μισθωτούς και συνταξιούχους. Αύξηση αφορολόγητου από 5 σε 7 ή 8 χιλιάδες. Αν το πακέτο των 11,5 δις ευρώ κλειδώσει σήμερα, η Τρόικα θα αποχωρήσει και θα επιστρέψει πριν από το Eurogroup της 8ης Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα η γερμανική Financial Times ένα από τα βασικά τους θέματα δημοσιεύουν. Η Ελλάδα θα ζητήσει νέο κούρεμα, όπου σύμφωνα με τον Διευθύνων Σύμβουλο της Commerzbank θα είναι της τάξης των 53 δις και θα συμμετάσχει ακόμα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.